συμπορευόμαστε έτσι ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι ακόμα στα δίκαια αιτήματά μας, αυτά που διεκδικούμε. Η κυβέρνηση ας πάψει πλέον να ταΐζει με μπόλικα δισεκατομμύρια τους μεγαλοβιομήχανους και τους τραπεζίτες και να δίνει τρίματα σε αυτό που παράγει το ψωμί, κόκαλα σε αυτόν που παράγει το κρέας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, προχωράμε όλοι μαζί στον αγώνα και θα κερδίσουμε. Το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις τιμές διάθεσης των προϊόντων, οι οποίες παραμένουν χαμηλές, παρά τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί, εξανεμίζουν το εισόδημά μας και μας αναγκάζουν να στερούμε από τις οικογένειές μας ακόμη και τα απαραίτητα προς το ζήν, οδηγώντας μας σε μαθηματική ακρίβεια, σε αφανισμό, με τεράστιες συνέπειες τόσο για την τοπική οικονομία, αλλά και κατ' επέκταση για την οικονομία της χώρας μας. Η χωρίς σχέδιο επιδερμική αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κυβέρνηση δεν μας οδηγεί πουθενά, διότι με επικοινωνιακά τρίκ, αποσπασματικά και αμφίβολης αποτελεσματικότητας μπαλώματα δεν μπορούν να ξεγελαστούν οι αγρότες. Τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί μας εξοργίζουν περισσότερο, παρά δίνουν λύσεις στα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, και είναι εμφανές ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει ουδεμία επαφή με την πραγματικότητα. Γι' αυτό, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, απαιτούμε από την κυβέρνηση να δοθούν άμεσα λύσεις για την μείωση του κόστου παραγωγής, κάνοντας δεκτά τα αιτήματά μας, τα οποία περιλαμβάνονται στο ψήφισμα το οποίο καταθέτουμε. Διότι το κόστος παραγωγής δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά και τους καταναλωτές. Το Εργατικό Κέντρο Γιαννίνων είμαστε εδώ, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας, τον αγώνα για την επιβίωση της δικιάς σας και των οικογενειών σας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είστε σήμερα όλοι οι αγρότες εδώ και συντονίζετε τον βηματισμό σας με τα δεκάδες μπλόκα που είναι σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι ο δικός σας αγώνας είναι και δικός μας. Είναι ο ίδιος αντίπαλος. Δεν έχουμε και δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη. Αντίπαλος δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση που είναι και παρά είναι. Αντίπαλος είναι όλες οι αστικές κυβερνήσεις διαχρονικά. Αντίπαλος είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίπαλος είναι η πολιτική των μονοπωλίων. Είναι η ίδια πολιτική που ξεκινήσει τον αγρότη. Είναι η ίδια πολιτική που τσακίζει την εργατική δύναμη, που παίρνει αντιλαϊκά μέτρα, που φτηνένει τους εργαζόμενους, που ψηφίζει νόμους Χατζηδάκη, που ψηφίζει νόμους Κατρούγκαλου, που παίρνει μέτρα ενάντια στην απεργία και τις διεκδικήσεις την ίδια στιγμή, που μαλώνουν ποιος θα πρωτοαρπάξει τα δεκάδες δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεκάδες δις που θα κλειστούμε ξανά εμείς θα τα πληρώσουμε. Σας καλούμε να συνεχίσετε τον αγώνα μαζί, εργάτες, αγρότες, μικρομεσαία που απασχολούμενοι, νεολαία, φοιτητές. Γιατί ακριβώς είναι ο ίδιος αντίπαλος την ερχόμενη Πέμπτη. Το Εργατικό Κέντρο έχουμε συλλαλητήριο στις 6.30 ώρα ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα. Ξέρουμε ότι οι δουλειές σας είναι πολλές, ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Όμως έστω και αντιπροσωπείες των αγροτών πρέπει να είναι εκεί συμβολικά. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνάδελφοι. Καλή δύναμη σε όλους, καλή συνέχεια και καμιά αυταπάτη ότι εναλλαγές κυβερνήσεων θα μας στήσουν τα ζητήματα. Δεν μας αρήσαν ούτε οι προηγούμενοι ούτε τώρα. Ο δικός μας αγώνας, η δική μας μαζική συμμετοχή, ο συσχετισμός δύναμης είναι αυτός που στα μπλόκα λύνει τα ζητήματα, όπως έδειξε το αφορολόγητο και μια σειρά άλλα μέτρα. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους.